Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικέ δυνάμει κατέστρεψαν μια δεύτερη συστοιχία Αμερικανικών Patriot κατά τη χθεσινή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, όπω και ότι έχουν καταρρύψει 29 Βρετανικού πυράβλου Cruise Storm Shadow. Την ίδια στιγμή όμω, εξοργισμένοι είναι στη Ρωσία μετά την πρωινή επίθεση των Ουκρανών στη Μόσχα με drones, τα οποία βάσει αναφορών ανεβάζουν το συνολικό του αριθμό σε 32. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πω χτύπησαν κοντά στι κατοικίε του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του Πρωθυπουργού Μιχάηλο Μισούστιν και του Ρώσου Υπουργού Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού. Η επίθεση στη Μόσχα σχεδιάστηκε από το Κίεβο για να δείξει στου Ρώσου πω ούτε το ρωσικό έδαφο, αλλά ούτε και οι ρωσικέ πόλει θα μπορούν να είναι ασφαλεί όσο συνεχίζεται η πολεμική σύγκρουση. Ο αρχηγό τη Βάγνερ Γεύγενη Πριγκόζιν ξέσπασε με απίστευτου χαρακτηρισμού κατά του Ρώσου Υπουργού Άμυνα Σεργέη Σοηγού, κατηγορώντα τον για ανικανότητα, καθώ δεν μπόρεσε να αποτρέψει να υποστεί η ρωσική πρωτεύουσα πλήγματα από τα ουκρανικά ντρόουν. Οι ζημιέ στη ρωσική πρωτεύουσα σίγουρα δεν ήταν μεγάλε, αλλά η ουκρανική επίθεση έδειξε πω το Κίεβο μπορεί να διοργανώσει τέτοιε επιχειρήσει, και την επόμενη φορά κανεί δεν μπορεί να είναι σίγουρο πω οι Ρώσοι δεν θα θρυνήσουν θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό.